θέσουμε όλους που μαζευτήκατε εδώ πέρα απόψε για να σας πούμε το πρόβλημά μας. Είμαστε εργαζόμενοι από τα Μάρμαρα Καβάλας και το θέμα μας αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε βγει σε επίσκεση και ασφαλιστικά μέτρα που κάνουμε, γιατί μας έχει βάλει 9 μήνες μέσα με τον τρόπο της καθυστέρησης. Μας πλήρωνε κάθε 1,5-2 μήνες, μας έδωσε κάτι έναντι και πότε εξόφληση και έτσι με αυτόν τον τρόπο πήκαμε μέσα. Ζητάμε τη βοήθειά σας γι' αυτό, τη συμπαράστασή σας, γιατί βλέπουμε ότι ένα εργοστάσιο ακόμα από την πόλη της Καβάλας πάει για κρίσιμο. Έχει βγάλει, σε καιρό επίσκεψης που βρισκόμαστε τώρα, έχει βγάλει 4 απολύσεις. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Μας δίνει μόνο την αποζημίωση και τα 9 μήνες δεδουλευμένα σύν ό,τι άλλο δικαιούμαστε, δεν ξέρουμε πότε θα τα πάρουμε. Και αν τα πάρουμε. Είναι αυτό ένα θέμα. Εκείνο που ξέρουμε ότι έχει ένα λατομείο, το οποίο αυτή τη στιγμή φεύγουν μάρμαρα για Κινέζους, για την Κίνα, έρχονται λεφτά στο εργοστάσιο και τα παίρνει ο ίδιος. Και ό,τι μπορείτε από μέσα από το εργοστάσιο, πάλι στην τσέπη του πηγαίνουν, αλλά δεν είναι να βγάλει να δώσει σε εμάς τίποτα. Ζητάμε τη βοήθεια σας για αυτό το πρόβλημα και ξέρουμε ότι θα προσπαθήσετε κι εσείς και εμείς μαζί να μην κλείσει μια ακόμη επιχείρηση όπως έχει γίνει και με κάποιες άλλες. Έχουμε γίνει μάρτυρες αυτήν εδώ την αίθουσα και στο Συμβούλιο μας πολλών επεισοδίων ανεργίας τα τελευταία χρόνια και το πρόβλημα δυστυχώς επιδεινώνεται. Και το πρόβλημα αγκαλιάζει ολόκληρη την κοινωνία και την διασπάει και την καταστρέφει. Και δεν είναι τυχαία βέβαια και τα αποτελέσματα των εκλογών πρόσφατα που πάρα πολλοί συμπολίτες μας μέσα στην απελπισία τους ψήφισαν όπως ψήφισαν, πανερώντας τον κοινοβουλευτισμό ο οποίος δεν δίνει ψωμί σήμερα, αλλά καταστρέφει ζωές, καταστρέφει σπίτια, καταστρέφει ανθρώπους. Πρέπει και κάτι να κάνουμε πραγματικά. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο απειλεί πλέον, είναι στα σπίτια μας μέσα. Όλοι έχουμε έναν άνεργο στο σπίτι μας, τα παιδιά μας, έναν άντρα, μια γυναίκα, ένα συγγενή. Και πλέον είναι μια κατάσταση η οποία είναι η πιο συνηθισμένη. Δηλαδή είναι ασυνήθιστο να βρεις μια οικογένεια που να έχει όλα τα μέλη της εργαζόμενα, αν είναι σε κατάλληλη ηλικία. Και το πιο συνηθισμένο είναι να καφιόμαστε, αυτό που έλεγε ο απελθόν πρόεδρος του Πασόκ, στόχο μας είναι να έχουμε έναν εργαζόμενο σε κάθε οικογένεια. Σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε και αυτό. Θα έχουμε περισσότερους άνεργους και λιγότερους εργαζόμενους. Και να ρωτήσει κανείς εκτός από την κοινωνία και τη ζωή των ανθρώπων, τι θα γίνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τι θα γίνουν οι πόροι οι οποίοι έχουν παραχθεί από τον υδρότατο ελληνικού λαού τόσα χρόνια και οι οποίοι σιγά σιγά καταστρέφονται, απαξιώνονται και δεν μπορούν να αποδώσουν αυτά τα οποία έλπιζαν όλοι όσοι συνεισέφεραν στην δημιουργία αυτής της λαϊκής περιουσίας. Ως προβλέπει αυτά, αλλά μέσα στον ορειμαγό που γίνεται μέσα από το μνημόνιο και μέσα από τη συνεχή υποχώρηση που κάνουν οι εργασιακές σχέσεις, είναι πολύ δύσκολο. Πιστεύω, μακάρι, είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Επομένως, γιατί βέβαια είμαστε αλληλέγγυοι και στην επιτροπή που θα δημιουργηθεί, η ομάδα μας θα συμμετέχει σίγουρα με κάποιο άτομο για να μπορέσουμε να έστω να γλιτώσουμε αυτές τις θέσεις εργασίας. Αλλά κάποτε, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, αν θέλουμε να βάλουμε φρένο στην καθημερινή απώλεια θέσεων εργασίας, θα πρέπει να αναδείξουμε τις πλούσιες πηγές που έχουμε και δυστυχώς κάποιοι οι οποίοι προσπορίζονται πολύ εύκολο χρήμα χωρίς να θέλουν να αφήσουν σε μια καθετοποιημένη δράση θέσεις εργασίας στον νομό μας, κάνουν, παίρνουν τα προϊόντα, παίρνουν δηλαδή τα πλούσια προϊόντα που έχουμε και τα πηγαίνουν κατευθείαν χωρίς τυποποίηση στο εύκολο κέρδος. Κατά τη γνώμη μου, αλλά είναι προφανές ότι έδειξαν μια ανοχή οι εργαζόμενοι και εξάρτησαν ό,τι περιθώρια είχαν
αλλά είναι αδύνατο και αδιανόητο οι άνθρωποι που ζουν από το μεροκάματο να μπορούν να συνεχίσουν αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα ο ορυκτός πλούτος, αυτός ο ορυκτός πλούτος που κανονικά θα έπρεπε να ανήκει σε όλους μας και στους εργαζόμενους αυτούς που τον δουλεύουν και σε εμάς που πατάμε πάνω σε αυτόν, είναι ο ορυκτός πλούτος της περιοχής, δεν θα έπρεπε να φεύγει έτσι απασάνιστα στην Κίνα, στην Αραβία, στη Γερμανία και δεν ξέρω εγώ πού αλλού και εμένα να πλήρωται οι εργαζόμενοι. Τι νόμοι είναι αυτοί δηλαδή που κατοχυρώνουν και προστατεύουν τους ιδιοκτήτες.